Την ξεκάθαρη στήριξη της Γαλλίας, Ελλάδα και Κύπρου απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις εξέφρασε ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Παρίσι. Ο άλλος πρόεδρος έκανε λόγο για κοινό γεωπολιτικό και στρατηγικό όραμα Γαλλίας και Ελλάδας, αναφέροντας πως στη συνάντησή του συζητήθηκε εκτενώς το κομμάτι της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. La France soutient la Grèce, Chypre, quant au respect de leur souveraineté dans leurs espaces maritimes, en condamnant avec nos partenaires européens les intrusions et provocations de la Turquie à cet égard. À ce titre, nous avons réévoqué l'accord récemment signé entre le gouvernement d'entente nationale libyen et la Turquie. Είναι κοινή η καταδίκη της παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, τόσο στις θάλασσες της Κύπρου, όσο και σε σχέση με το απολύτως άκυρο έγγραφο το οποίο συνυπέγραψε με ένα μέρος της πολιτικής τάξης της Λιβύης. Θέλω να επαναλάβω και εδώ από το Παρίσι κάτι το οποίο έχω ξαναπεί δημόσια, ότι οποιαδήποτε πολιτική λύση στη Λιβύη έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ακύρωση αυτού του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι η Τουρκία παραβιάζει και τα όσα συμφωνήθηκαν στη διάσκεψη του Βερολίνου για την εκεχηρία στη Λιβύη. Nous voyons ces derniers jours des navires turcs accompagnés des mercenaires syriens arrivant sur le sol libyen. C'est une contravention explicite et gravissime à ce qui a été conclu à Berlin. Ο Εμμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε και στη στενή διεμερή σχέση και συνεργασία στον τομέα της άμυνας με παρουσία των γαλλικών ναυτικών δυνάμεων στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και κοινές θαλάσσιες και χερσαίες επιχειρήσεις των δύο χωρών. Ce partenariat stratégique de sécurité impliquera des consultations politiques régulières entre nos ministres des Affaires étrangères et des Armées, une présence navale accrue de la marine française dans la région, une coopération industrielle renforcée et des opérations communes maritime comme terrestre que nous sommes en train de finaliser. Η Αθήνα καλωσορίζει την παρουσία γαλλικών ναυτικών δυνάμεων σε Ανατολική Μεσόγειο ως εγγυητές της ειρήνης και χαίρεται που θα έχει μια συνεργασία μαζί τους. Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας ήταν υποστηρικτικός για τις θέσεις της χώρας μας τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στα ζητήματα της οικονομίας. Ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε και για ένα μεταναστευτικό πλαίσιο που θα προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορα και θα εκφράζει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Et la France sera à vos côtés dans ce moment d'urgence en accueillant 400 personnes en besoin de protection et en déployant des soutiens très concrets, c'est-à-dire des personnels de l'OFPRA, des policiers, un appui au vol de retour pour reconduire rapidement les migrants illégaux. Et donc, je veux ici vous réaffirmer l'engagement très concret de notre pays face à cette pression migratoire. Διεκδικούμε και συμφωνούμε σε αυτό απόλυτα κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, ώστε να αποφευθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε asylum shopping και να μπορεί η Ευρώπη με κοινούς κανόνες να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα με αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε από το Παρίσι για συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ. Για πάμε στον απεσταλμένο μας στο Παρίσι που κάλυψε την συνάντηση τον Γιάννη Καντέλη. Ήταν μια πολύ θερμή συνάντηση αυτή ανάμεσα στους δύο ηγέτες, Γιάννη, και έχει και ενδιαφέρον παρασκήνιο για τα όσα συμφωνήθηκαν. Θερμή συνάντηση μπροστά και πίσω από τις κάμερες, πληροφορούμαστε, Σία, διότι ο Γάλλος πρόεδρος με το που ξεκίνησε η συνάντηση μοιράστηκε αυτές τις πληροφορίες που είχε για τα τουρκικά σκάφη που μεταφέρουν μισθοφόρους στην Λιβύη. Τα μοιράστηκε ευθέως και με την ελληνική πλευρά, αλλά και δημόσια. Ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, κορυφή στην ατζέντα των συζητήσεων. Πολύ μεγάλη σημασία αποδίδουν και οι δύο χώρες και είναι πλέον δεδομένο και από τις δηλώσεις ότι πάμε σε μια στρατηγική συνεργασία με την Γαλλία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προφανώς η αντίδραση και των δύο χωρών απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα είναι ξεκάθαρη και δεσμευτική και για τις δύο πλευρές και βλέπουν να συντονίζουν τα βήματά τους τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις διμερείς σχέσεις που αναπτύσσονται και παίρνουν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας πλέον. Ενώ ο Πρωθυπουργός φρόντισε να τονίσει ότι όλες αυτές οι συμμαχίες δεν στρέφονται κατά κάποιου, ωστόσο διασφαλίζουν τα κυριαρχικά μας συμφέροντα. Και μιλώντας με εμάς τους δημοσιογράφους,
δημοσιογράφους εδώ στο Παρίσι, είπε χαρακτηριστικά Σία πως εξακολουθούμε να μιλάμε με την Τουρκία, χτίζουμε διεθνείς συμμαχίες, ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Θα ήταν ανεπίτρεπτο αν δεν κάναμε και τα τρία ταυτόχρονα, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, θέλοντας να δώσει το στίγμα αυτής της συνεργασίας με το Παρίσι. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης είχε και μια άλλη ενδιαφέρουσα συνάντηση μετά το τέτ-ο-τέτ με τον Εμμάνουελ Μακρόν. Είδε και τον ισχυρό άνδρα της Total, ο γαλλικός κολοσσός, ο οποίος έχει αποκτήσει και δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και όχι μόνο. Και γι' αυτό το λόγο δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την συνάντηση από ελληνικής πλευράς, διότι η Total συμμετέχει στις έρευνες στο οικόπεδο δυτικά νότια της Κρήτης, ΣΥΑ, ενώ στη συνάντηση αυτή, πέραν της πρώτης γνωριμίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα συζητηθεί σήμερα πληροφορίες και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει η Total και στις έρευνες νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε δύο οικόπεδα τα οποία έχει καθορίσει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν δημοπρατηθεί ακόμα, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στο σημείο που βρίσκονται αυτά τα δύο οικόπεδα. Και βέβαια με την Total να παίζει σημαντικό ρόλο και στο θέμα της Λιβύης, καθώς έχει ισχυρή παρουσία παντού και είναι ένας σημαντικός παίκτης στην περιοχή. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το Παρίσι.